Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αφιερώσατε αυτό το χρόνο για να τα πούμε έτσι λίγο μαζί. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναδείξουμε όμορφα θέματα, ευαίσθητα θέματα που αφορούν στην προστασία των παιδιών μας. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο είστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι όλα αυτά τα χρόνια και κάνετε σπουδαίο έργο. Όλα ξεκίνησαν από την καμπάνια 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Ανέλαβα το συντονισμό της το 2013, όταν συμμετείχα στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και εκεί η αποστολή μου ήταν να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω μικρούς και μεγάλους στη χώρα μου μέσα από πολύτιμα εργαλεία που μου παρήχε το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως είναι το παραμυθάκι «Η Κίκο και το Χέρι», που διδάσκει τον χρυσό κανόνα, τον κανόνα του εσώρουχου, που ουσιαστικά προσδιορίζει και στα παιδιά το κακό άγγιγμα. Να ξέρουν πού δεν πρέπει να επιτρέπουν σε κανέναν να τα αγγίζει. Και τελευταίο εργαλείο είναι η δύναμη της Βερονίκης. Είναι παραμυθάκι και ιστορία κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνίστρια μία μαθήτρια σε αναπηρικό αμαξίδιο, ακριβώς γιατί τα παιδιά με αναπηρία είναι ακόμα πιο ευάλωτα σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Και επειδή η όραμά μας είναι μηδενική ανοχή στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, θέλουμε να κινητοποιήσουμε όλες τις θεσμικές και τις κοινωνικές δυνάμεις για την εξάλληψη του φαινομένου. Έτσι λοιπόν, προχωρήσαμε στην δημιουργία εθνικού σχεδίου δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Είναι μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού που ανακοινώθηκε στη Βουλή και συζητήθηκε στην Ολομέλεια με τις αρμόδιες επιτροπές. Μπήκατε στην πολιτική πάρα πολύ νέα. Αμφισβήτηση τότε δεχτήκατε? Μπήκα σε ηλικία 22-23 ετών. Έβαλα υποψηφιότητα για πρώτη φορά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου, δόξα τω Θεώ, οι Θεσσαλονικείς με εμπιστεύτηκαν. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, γιατί έπρεπε σε μικρό χρονικό διάστημα να μάθω πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση και να μπορέσω να προσφέρω να είμαι αποτελεσματική, γιατί ήξερα ότι πολύ σύντομα θα αξιολογηθώ. Είναι πιο δύσκολο όμως για μια γυναίκα στην πολιτική? Για μένα κάθε δυσκολία είναι μια πρόκληση. Να την αντιμετωπίσω και να την ξεπεράσω. Σαφώς βρέθηκα πολύ νέα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, όμως ένιωθα ότι μέσα από τη δουλειά μου, μέσα από την επιμονή μου, θα με αποδεχτούν. Και εν τέλει αυτό έγινε. Σας έχει γίνει ποτέ πρόταση να ασχοληθείτε με την τηλεόραση, να κάνετε μια δική σας εκπομπή με μια θεματολογία που θα σας ενδιέφερε? Ήμουν πάντα τόσο στοχοπροσιλωμένη σε αυτό που έκανα, που για μένα δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Και δεν χωρούσε τίποτε άλλο. Νιώσατε ποτέ ότι θυσιάσατε την προσωπική σας ζωή, αφιερώνοντας τη ζωή σας σε αυτό το σκοπό και στην πολιτική? Νομίζω ότι όταν αγαπάμε αυτό που κάνουμε, δεν συνειδητοποιούμε τις θυσίες. Αυτές θα τις συνειδητοποιήσουμε όταν έρθει η ώρα του απολογισμού. Και για μένα δεν ήρθε ακόμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα και για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Τα πολύ σπουδαία που κάνετε και συγχαρητήρια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ την Έλενα Ράψα την έβλεπα σε εκπομπή πάντως. Εντάξει, δεν προλαβαίνει, λέει, η γυναίκα έχει προσιλωθεί σε άλλα πράγματα, αλλά θα την έβλεπα πολύ. Κάνει πολύ μεγάλο έργο όσον αφορά την παιδική κακοποίηση. Και εγώ μένω και στο τελευταίο που είπε, ότι όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις και τα δίνεις το 100% του εαυτού σου, δεν σκέφτεσαι αν έχεις θυσιάσει πράγματα από την προσωπική σου ζωή, πράγματα από τον προσωπικό σου χρόνο. Αυτό κάνει ο καθένας που. Βέβαια, ευχόμαστε και αυτό που λέει, όταν έρθει η ώρα του απολογισμού, να μην πεις πω τώρα γιατί δεν έκανα. Γιατί είχα δώσει τόσο πολύ και δεν έκανα. Ναι, δεν έκανα εκείνο που ήθελα πραγματικά. Και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με αυτό που κάναμε τελικά. Εγώ απλά θα μείνω στο τελευταίο με την κακοποίηση όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρία, γιατί είναι κάτι το οποίο εμένα με αγγίζει πάρα πολύ και μου αρέσει που ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει ο ίδιος μια αναπηρία, μπορεί να προσεγγίσει τόσο σωστά αυτό το θέμα. Είναι κάτι που δεν το βλέπω συχνά εγώ. Σε ευχαριστούμε και τους δύο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση και ως μαμά κιόλας με άγγιξε ακόμα περισσότερο και την ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω βέβαια και τα μαγαζιά που μας φιλοξένησαν, το Amber Athens με την Έλενα Ράπτη και το Τζολί Καφέ με τον Παύλο Χριστίδη για αυτές τις πολύ ωραίες συζητήσεις, τις πιο ανθρώπινες που κάναμε μαζί τους. Ευχαριστούμε πολύ.